Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Είχα υποσχεθεί ότι θα κάνω ένα βίντεο με τα αγαπημένα Μαρτίου, αλλά δυστυχώς, κορίτσια, πρέπει να απολογηθώ και να σας πω ότι δεν θυμάμαι καν ποια ήταν τα αγαπημένα μου στο Μάρτιο. Έφυγα 23 του μηνός για Αγγλία, δηλαδή μέχρι τις 20 ουσιαστικά χρησιμοποιούσα προϊόντα. Και μετά όταν έφυγα χρειάστηκα να αλλάξω εντελώς τη ρουτίνα μου, οπότε και το Μάρτιο θα το αφήσω το θέμα. Το μόνο που θα σας πω για το Μάρτιο είναι ότι χρησιμοποίησα κρέμες που έκανα μόνη μου στο φαρμακείο. Οι κρέμες αυτές είχαν βαζελίνη, μπούρο αντικαριτέ, δηλαδή shea butter, και λανολίνη και σαλικυλικό οξύ 10% συγκέντρωση. Τις χρησιμοποιούσα αυτές τη νύχτα. Ενδεικτικά να σας δείξω, ας πούμε, αυτήν εδώ, η οποία είναι με τη λανολίνη, είναι γι' αυτό είναι κίτρινη. Η λανολίνη είναι κίτρινη και μυρίζει άσχημα. Κορίτσια, βρήκα τρομερή διαφορά. Το πρόσωπό μου έστρωσε, δηλαδή ένα-δυο σπυράκια και φαίνονταν και πιο φρέσκο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν θέλω να σας το προτείνω, γιατί πραγματικά κάθε δέρμα είναι διαφορετικό και ειλικρινά το εννοώ αυτό που λέω, ότι αν δεν έρθει κάποιος να τον δω φάτσα κάρτα, να πιάσω το δέρμα του, να δω την ελαστικότητα, την ενυδάτωση, τις ανάγκες του, το πώς είναι η πόρη του, εγώ δεν θέλω να προτείνω κρέμες και τέτοια. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις πετυχημένα. Αλλά θέλω να αναρωτηθείτε κι εσείς, μήπως τελικά τα πιο απλά πράγματα είναι, ας πούμε, νιβέα, βαζελίνες, λάδια, αμυγδαλέλαια, παραφινέλαια. Μήπως τελικά αξίζει τον κόπο τώρα λόγω οικονομικής κρίσης να μην τσοντάρουμε τα τριαντάρια και τα σαραντάρια στα Dior και στα Chanel και να το ξανασκεφτούμε. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά κάνω τώρα ένα πείραμα. Α, τόση ώρα πόρτα είναι ανοιχτή, κορίτσια. Τώρα το παρατήρησα. Δεν πειράζει, υγεία. Δεν φαίνεται και τίποτα. Μια άλλη πόρτα έχει από πίσω. Αυτό ήθελα να σας πω για τα αγαπημένα του Μαρτίου. Τώρα, θέλω να μιλήσω για τα μαλλιά μου για το Μάρτιο. Συνεχίζω τώρα το 2012 και δεν τα κόβω. Και αυτή τη στιγμή είναι σε φάση που με τρελαίνουν. Δείτε, αυτά εδώ φτάνουν εδώ. Αυτά είναι κοντά. Η φράτζα είναι μέχρι εδώ. Και από πίσω έχω σχεδόν χέρι. Δεν ξέρω πώς να τα ταιριάξω. Σκέφτομαι είτε να τα κάνω προς τα έξω. Κάτι, ας πούμε, να πετάγεται προς τα έξω. Κάπως έτσι. Να τα χτενίζω. Είτε να τα κάνω όλα προς τα πίσω έτσι. Μου αρέσει να είναι ανοιχτό το πρόσωπο μου εμένα. Έτσι να μην φαίνεται και να μην το βλέπω. Ύστερα μια άλλη λύση είναι να δίνω όγκος αυτά εδώ. Να μαζεύω τα πίσω της χέτης με τσιμπιδάκι κάπως και να προσομοιωθεί ένα κοντό καρέ με όγκο και κάποιο αυτό. Μια άλλη λύση είναι να μην τα κάνω τίποτα και να κυκλοφορώ έτσι ή να βάζω, ας πούμε, πολύ ζελέ και να τα κάνω σαν εκατομένα. Η άλλη λύση είναι να βάλω τις περούκες μου, γιατί έχω περούκες, απλά αντιστέκομαι ακόμα. Έχω βάλει στοίχημα ότι μέσα στο 2012 δεν θα βάψω και δεν θα τα κόψω. Ο λόγος που δεν τα βάφω τα μαλλιά μου είναι γιατί η βαφή τα καταστρέφει. Ήμουν ξανθιά και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ξαναγίνω ξανθιά στο παρελθόν. Αλλά δυστυχώς, επειδή έχω εθιστική σχέση με τα κομμωτήρια, αν πω ότι θα βάψω τα μαλλιά μου, είμαι σίγουρη ότι θα τα κόψω κιόλας. Οπότε προτιμώ να τα αφήνω έτσι και να λέω ότι τουλάχιστον δεν τα έχω κάνει τίποτα, παρά να τα κατεργαστώ με οποιοδήποτε και μετά να μπω στον πειρασμό και να τα κόψω. Έχουμε πλέον Απρίλιο, 4 μήνες το 2012 πέρασαν, και 1/3 δηλαδή του στοιχήματος το έχω κερδίσει, δεν τα έχω πειράξει. Το μαλλί μου έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, ήταν πολύ κοντό. Ήταν δηλαδή 1-2 δάχτυλα στις αρχές και πετούσε, δεν καθόταν. Έπρεπε με ζελέ να το κρατήσω κάτω, γιατί ήταν τόσο κοντό και τόσο ερωμένο. Και επειδή το περιποιούμε πάρα πολύ, κάθε φορά που λούζομαι, βάζω αυτό το σπρέι της Βυσί που σας έδειξα, βάζω κοντίσιονερ, βάζω σιλικόνι και τα στενίζω και τα βάζω και τα κάνω και τη μάσκα που σας έδειξα με τη κάσκα με τα λάδια. Το μαλλί μου είναι πάρα πολύ απάλο, πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή παρόλο που το κούρεμα είναι χάλια, μου αρέσει πάρα πολύ η ποιότητα του μαλλιού, δεν είχα ποτέ τόσο καλή ποιότητα, γιατί πάντα τα κούρευα, πάντα τα έβαφα
και πάντα το μαλλί μου ήταν ταλαιπωρημένο. Ενώ τώρα τουλάχιστον παρηγοριέμαι με τη σκέψη ότι μπορεί να μην έχει κάποιο στυλ, μπορεί να χρειαστεί να κάνω υπομονή, αλλά τουλάχιστον είναι το μαλλί σε ποιότητα καλό και γι' αυτό και δεν θέλω να το βάψω. Αν έχετε κάποιες ιδέες για το πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, αν θέλετε να μου μιλήσετε κι εσείς για τα μαλλιά σας, γενικά ό,τι απορίες έχετε περί μαλλιών, ό,τι θέλετε να μου πείτε, αφήστε σχόλιο κάτω. Αυτό ήταν ένα μικρό vlog για τα μαλλιά. Σας παρακαλώ να με συμπαρασταθείτε πάρα πολύ. Δεν χρειάζομαι τη συμπαράσταση, να μου πείτε όχι Έλληνα, μην πας, μην κουρεύεσαι, μη. Δεν θα σε ξαναδούμε, θα διαγραφούμε από το κανάλι σου να κουρευτείς, δεν θέλουμε να σε βλέπουμε. Γιατί θέλω πραγματικά να μεγαλώσω το μαλλί μου, κορίτσια, και ας κάνουμε ένα κύκλο συμπαράστασης και εγώ θα συμπαρασταθώ σε εσάς. Κάντε και εσείς βιντεάκια σε πράγματα που θέλετε να πετύχετε, βάλτε στοιχήματα και πείτε μέχρι τότε θα τα καταφέρω και η μία την άλλη να την πρεσάρουμε για να τα πετύχουμε. Γιατί εγώ επειδή κόβω τα μαλλιά μου συνέχεια, λέω εδώ στους φίλους μου, θα τα μακρύνω και μου λένε ναι καλά, σιγά ας πούμε. Και εμένα αυτό δεν με βοηθάει. Αλλά αυτή τη φορά θα τα καταφέρω. Ένα τρίτο, τι έμεινε. Σε λίγο θα πιάνονται και κοτσίδα. Κοτσιδάκι. Ορίστε. Μόλις φτάσω στο σημείο να πιάνω το κοτσιδάκι, πραγματικά δεν με νοιάζει πόσο μικρό θα είναι το κοτσιδάκι, θα τα πιάνω εδώ κάτω κοτσιδάκι και θα πηγαίνω έτσι. Και εσύ είναι μια μικρή κουτσουλίτσα πίσω. Και θα τα πιάνω αυτά με τσιπιδάκια. Και στη χειρότερη θα αναγκαστώ να βάλω την περούχα. Με τρέσεις κορίτσια δεν γίνεται τίποτα σε αυτό το μήκος. Τίποτα, απλά φέρεσαι γελία. Καλός ή κακός. Εκτός και αν ξέρετε εσείς κάποιον τρόπο, ας πούμε. Το κακό είναι ότι καλοκαιριάζει, ζεσταίνει ο καιρός και ούτε οι περούκες γίνονται απαγορευτικές, διότι έχει πολύ ζέστη. Βέβαια, αν θέλω να βγω μια νύχτα έξω να κάνω κάποιο ιδιαίτερο μακιγιάζ, μπορώ να τη βάλω την περούκα, αλλά για καθημερινά δεν γίνεται. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!